αντιζούνται καν στα πλαίσια της ενασχόλησής της με το ρομαντικό κίνημα και ιδιαίτερα με το λόγο των Ελλήνων ποιητών της παλαιάς Αθηναϊκής σχολής. Ανέβασε πέρσι την παράσταση Graveyard Café Band in Extremis στο TAF, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδοχή και φέτος αποφασίσαμε να την ξανανεβάσουμε αυτή την παράσταση σε μια εξέλιξή της με τίτλο Graveyard Café Band Alive στο Six Dogs, στο οποίο θα ξεκινήσει στις 10 Ιανουαρίου και θα τρέξει για ένα μήνα, Δευτέρα και Τρίτη. Οι συντελεστές της παράστασης είναι στη σκηνοθεσία ο Γιάννης Σκουρλέτης και οι performers είναι η Φρόσο Λιαγορέου, ο Σανσόν Αφίτρος και ο Θεμιστοκλής ο Καρποδίνης. Επειδή την αντιμετωπίζουμε με χιούμορ, πιστεύουμε ότι αναδεικνύει πολύ περισσότερο την ουσία της έννοιας του θανάτου και τη στάση που έχει ο άνθρωπος απέναντι στον θάνατο. Πολύ περισσότερο βέβαια οι συγκεκριμένοι ποιητές της συγκεκριμένης εποχής, της παλαιάς Αθηναϊκής σχολής. Αυτό που βασικά θέλαμε να διερευνήσουμε είναι πώς αυτός ο λόγος έρχεται στο σήμερα και μπορεί να συνδιαλλαγή με την pop κουλτούρα του σήμερα. Οπότε και η μουσική φόρμα έχει να κάνει με τέτοια στοιχεία, με pop στοιχεία. Φυσικά υπάρχουν μέσα και αναγνωρίσιμες γραμμές από την ελληνική μουσική. Οι performers της παράστασης χρησιμοποιούν τον λόγο στη μορφή της πρόζας, παρλάτες, τραγούδια. Οπότε και μια βασική του δυσκολία που είχαν να αντιμετωπίσουν και πήρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς με την παράσταση ήταν στο να μπορέσουν να αποδώσουν την πίεση αυτή με όλες αυτές τις φόρμες και ειδικότερα στα τραγούδια, παίζοντας και ζωντανά όργανα επί σκηνής. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήταν η μουσική διδασκαλία. Κυρίαρχο κομμάτι της παράστασης είναι ένα ποίημα του Παπαϊδόπουλου που λέγεται «Ο φανός του Νεκροταφείου», το οποίο είναι με τη φόρμα της ποίησης εκείνης της εποχής που είναι μια βαριά καθαρέουσα
και στο οποίο διερευνούμε πώς έρχεται να μιλήσει μέσα στο λόγο που υπάρχει σήμερα. Ενώ η εικόνα των performers είναι νεκρική, σαν αντίστοιχη έρχεται να δούμε το πώς ζωντανεύει ο λόγος μέσα από την εικόνα τους.